Η Ελλάδα αποφασίζει. Πάμε αμέσως στο Γιώργο Αράπογλου τώρα. Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται λίγο με τις αναποφάσεις τους. Να ξαναδούμε την κάρτα που είχαμε βγάλει στα μέσα της εβδομάδας και να μας πεις αν πιστεύεις ότι στην τελική ευθεία αυτή τη μία εβδομάδα που απομένει θα μειωθεί και το ποσοστό τους, το οποίο δεν πολύ κινείται. Σε οι αναποφάσεις, η τελευταία μας δημοσκόπηση ήταν στο 11,5%. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, είναι αποτύπωση της στιγμής. Και στην αποτύπωση της στιγμής, καθοριστικό, σημαντικό παράγοντα παίζει και το ύψος των αναποφάσεων, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι των συμπολιτών μας, οι οποίοι πολλές φορές καθορίζουν, έστω στις λεπτομέρειές του, το αποτέλεσμα το εκλογικό. Θα περιμέναμε να το βρούμε λίγο χαμηλότερο, επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, αλλά υπήρξαν γεγονότα πολύ κοντά στις εκλογές που ανακάτεψαν την τράπουλα, επομένως δεν είναι περίεργο που το βλέπουμε σε αυτό το ύψος. Ναι, νομίζω ότι πηγαίνοντας προς την κάλπη τις επόμενες ημέρες θα το δούμε να μειώνεται, εκτός δεν αν έχουμε πάλι κάποιες εξελίξεις. Τι περιθώρια πάντως υπάρχουν πια, έτσι όπως έχουν σταμπιλαριστεί περίπου οι αριθμοί. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και μετά ζητήσουμε και το σχόλιο της κυρίας Βίγκου που είναι εδώ παρούσα. Λέει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, μας τα έλεγε και νωρίτερα στο δελτίο ο Αντώνης Αντζολέτος, ότι έχουν βγάλει μολύβι και χαρτί εκεί στη Κουμουνδούρου και αναλύουν τη δεξαμενή των αναποφάσεων, γιατί πιστεύουν ότι είναι τελικά ότι πιθανόν να είναι μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων που μπορεί να στραφούν τελικά προς την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι το οποίο στην κάρτα εδώ που βλέπουμε, την οποία παρουσιάσαμε μέσα στην εβδομάδα, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει δηλαδή ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή είναι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι. Έχεις δίκιο. Να θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι η κάρτα αυτή που δείξαμε προέκυψε από μία δημοσκόπηση, από μία σύνθεση 3.096 συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε 4-5 ημέρες. Ένα πολύ μεγάλο δείγμα που μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε τους αναποφάσιστους που, όπως είπαμε, είναι ένα 11-12% με ικανοποιητικό περιθώριο σφάλματος, μόλις σύμπλην 4% αφού μιλάμε για 400 άτομα. Αυτό μου επιτρέπει να κάνω ένα σχόλιο. Έχεις δίκιο, μας έδειξε μοιρασμένους τους αναποφάσιστους, τουλάχιστον κατά το ίμιση, ανάμεσα στα δύο κόμματα. Μας έδειξε βέβαια και άλλο ένα 50% που, όπως εύστοχα το χαρακτηρίσατε, είναι η γκρίζα ζώνη της γκρίζα ζώνης, είναι η αναποφάσιστη των αναποφάσιστων, οι οποίοι δεν μας έδωσαν καμία απάντηση, γενικά αποφεύγουν να απαντήσουν σε οποιοδήποτε ερώτημα θέτουμε. Έτσι θα έλεγα ότι το οποίο μπορεί τι ποσοστό να είναι, ότι σε εκλογικό ποσοστό, ας πούμε. Είναι περίπου το 50%, το 42% για την ακρίβεια, αλλά υπάρχει ένα 8% λευκό άκυρο αποχή. Ένα 50% των αναποφάσιστων που δεν επιλέγουν κάποιο κόμμα, ούτε στο ερώτημα σε ποιο κόμμα είστε πιο κοντά, είναι το 5,5% από το 11,5% που είναι η αναποφάση. Άρα έχει σημασία, να το σκαλίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω όλοι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν εξαφανίζουμε στις δημοσκοπήσεις μας τους αναποφάσιστους. Αυτός είναι ο λόγος που και εμείς το σκαλίζουμε και τους ψάχνουμε και αναζητούμε και μάλιστα μέσα από μια έρευνα πολύ μεγάλη, 3.096 συνεντεύξεων, τις διαθέσεις τους προς τα που είναι κοντά. Και έτσι θα συμφωνήσω μαζί σου ότι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια έντονη τάση προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, αλλά πάντα όμως, πρέπει, Γιώργο, να διατηρούμε μια επιφύλαξη. Ένα τελευταίο ερώτημα σε σένα. Αυτοί οι 420.000 τόσοι δεν είναι οι ψηφοφόροι, οι 17-21. Ναι, πάση περιπτώσει, κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο πάντω είναι ψηφοφόροι. Τους πιάνετε. Τους πιάνουν οι δημοσκοπήσεις Α αυτούς και Β αυτό το, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, το νέο περιθώριο που διαμορφώθηκε αυτή την τετραετία, στον απόϊχο και της πανδημίας. Υπήρξε κόσμος που βγήκε σε πολλών ειδών περιθώρια, είτε οικονομικά περιθώρια, είτε ιδεολογικά περιθώρια, στον απόϊχο της πανδημίας. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, δεδομένου ότι αληθινή δημοσκόπηση, δηλαδή εκλογές, έχουν να γίνουν και 4 χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια και έχουν συμβεί και πολλά αυτά τα χρόνια.
ή αν και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι ποτέ και για τίποτα. Και εμείς ως ερευνητές έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιφυλάξεις από όσες έχουν τα κόμματα. Και οι περισσότερες από αυτές είναι δικαιολογημένες. Θα ήθελα να πω πολύ σύντομα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι μέθοδοι, οι μεθοδολογίες, οι προσεγγίσεις που κάνουμε συνεχώς ανανεώνονται και βελτιώνονται. Το γεγονός ότι εκτός από σταθερά τηλέφωνα, να ζητούμε προσεγγίσεις μέσα από κινητά τηλέφωνα, μέσα από διαδικτυακές συνεντεύξεις που είναι πιο εύκολο να βρεις νεαρότερες ηλικίες. Ναι. Όλη αυτή η αναζήτηση και η δοκιμή γίνεται ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Και το δεύτερο, θέλω να εξηγήσω ότι το πρόβλημα δεν είναι αν δεν βρίσκουμε κάποιους ή πολλούς από μια ομάδα. Αν αυτοί που βρίσκουμε συμπεριφέρονται αντίστοιχα με αυτούς που δεν βρίσκουμε. Ναι, σου λένε και την αλήθεια. Της ίδιας ηλικιακής ομάδας ή του ίδιου κόμματος. Και σου λένε την αλήθεια, βέβαια, με τη στάθμιση εξισορροπείται. Η ανησυχία μας είναι μήπως αν κάποιοι που δεν βρίσκουμε συμπεριφερθούν εντελώς διαφορετικά από αυτούς που βρίσκουμε. Αυτό όμως, ο μόνος που μπορεί να μας αποδείξει αν συμβαίνει, είναι ο χρόνος και το αποτέλεσμα της κάλπης. Δεν ξέρω, κυρία Σβίγκου, δεδομένου και τον... 22 συμπλήρωμα σε αυτό. Ναι, ναι, κύριε Δερμιώτη. Επειδή έχει λεχθεί το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον υποεκτιμούν οι... Ναι, ναι, βέβαια. Έχει λεχθεί αυτό. Και έχει συμβεί κιόλας. Όχι. Όλοι το 12 είναι, συνέβη. Όλοι είναι υποεκτιμημένοι. Και το 15 συνέβη. Όλοι είναι υποεκτιμημένοι. Δεδομένου ότι το βράδυ των εκλογών δεν πρόκειται να δούμε τη στήλη δεξιά που λέει αν αποφασιστεί. Αυτή η στήλη κάπου θα διανεμηθεί. Ναι. Όπως βλέπετε, δεν ξέρετε, ούτε και ο Γιώργος είπε ότι ξέρουμε που δεν. Περίπου το 50% από αυτούς δεν ξέρουμε. Αλλά σίγουρα, εφόσον θα κατανεμηθεί, όλοι θα ωφεληθούν. Άλλος λίγο, άλλος περισσότερο. Ναι. Γι' αυτό και θα δούμε... Αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι να ωφεληθεί περισσότερο. Άλλο.